Je souhaite rebondir à cette assemblée, d'abord être un petit peu français, je m'appelle aussi de pouvoir participer à un débat qui, au fond, tout le monde se pose la question dans tous les pays. Θα εκκινήσω από το σημείο ότι εμείς στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτή τη θεωρία της ισότητας των γυναικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι το φύλο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιπλέον πρέπει να εξετάσουμε την καπιταλιστική κυριαρχία αλλά και την πατριαρχική κυριαρχία. Σε σχέση με την ισότητα των Γαλλίδων, εμείς πιστεύουμε ότι ήδη από τη δεκαετία, τα τέλη της δεκαετίας του 90 ήμασταν εδώ στην Αθήνα σε μια μεγάλη συνέλευση φεμινιστικού χαρακτήρα που για πρώτη φορά μιλήσαμε για τη λέξη παγιτέ, ισότητα δηλαδή στα γαλλικά. Κατόπιν η έννοια της ισότητας στην πολιτική μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτέλεσε μία μάχη ιδεών αποφασιστικής σημασίας στα διάφορα πολιτικά φόρα στη Γαλλία. Είτε μιλούμε για το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, για το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, είτε για τους οικολόγους που εκκίνησαν το διάλογο εκείνη την εποχή, πρέπει να τονίσω ότι ήδη μέσα στους πολιτικούς φορείς άρχισε αυτή η συζήτηση και μάλιστα πώς αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί καταστατικά. Θα πρέπει επίσης να προσθέσω ότι αυτό που συνέβη στη Γαλλία την εποχή εκείνη ήταν πως η δεξιά και η άκρα δεξιά στη Γαλλία ακολούθησαν λίγο το πνεύμα της εποχής χωρίς να κάνουν τίποτα παραπάνω. Εμείς όμως δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος του ζητήματος της ισότητας. Τα δύο κόμματα στη Γαλλία τιμωρήθηκαν χρηματικά από την κυβέρνηση διότι δεν εφάρμοσαν την ισότητα στις εθνικές εκλογές αλλά και στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές. Για εμάς είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό και νομίζω ότι μας έδωσε ένα πεδίο διαλόγου, ειδικά μέσα στο εσωτερικό των δικών μας φορέων. Από την ίδρυσή του το 1920, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει μια ειδική επιτροπή δικαιωμάτων των γυναικών που στην αρχή πολέμησε για το δικαίωμα ψήφου. Στη Γαλλία, μάλλον η Γαλλία ήταν μία από τις τελευταίες χώρες που έδωσε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1944, όχι πιο πριν. Παρά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μία συγκεκριμένη επιτροπή, παρά το γεγονός ότι μάχεται για το δικαίωμα ψήφου, όταν φτάνουμε στο θέμα της ισότητας, τότε θα έλεγα ότι η μάχη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και την συνεχίζουμε ακόμα. Αν και υπάρχει πολύ πρόοδος που έχει γίνει, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Είναι μια μάχη που διαρκεί για πολλές δεκαετίες και στο 32ο συνέδριο του 2001 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας έγραψε στο δικό του καταστατικό το εξής. Πρέπει να υπάρχει εκλογή υποψηφίων υπό το πνεύμα της ισότητας. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ του 1944 και του 2001 μας πήρε κάποιο χρόνο, έτσι δεν είναι. Στις μέρες μας, αν και σε κάθε συνέδριο εμείς μαχόμαστε για να δούμε πραγματικά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και για να έχουμε αυτόν τον διάλογο εσωτερικά, πρέπει να τονίσω ότι πάντοτε πρόκειται για το τι κάνουμε στη δράση. Αυτό είναι το σημαντικό. Μία δράση που έχει αρχίσει από το 2000 μαζί με τον Georges Buffet, που τότε ήταν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής για το Κομμουνιστικό Κόμμα και που αργότερα έγινε υπουργός. Η μάχη συνεχίστηκε με άλλες συντρόφους και αυτή η μάχη συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με τη Laurence Cohen από το 2003 που είναι υπεύθυνη της Επιτροπής Γυναικείων και Φεμινιστικών Δικαιωμάτων. Εγώ είμαι συνεργάτηδα της Προέδρου και έχω συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αυτή η μάχη λοιπόν συνεχίζεται και σήμερα και γι' αυτό το 7ο άρθρο του καταστατικού του Κομμουνιστικού Κόμματος μιλά για την υποχρέωση της ισότητας. Υπάρχει μια πραγματική πρόοδος όπως εμείς την επιθυμούμε άραγε. Όχι ακόμα. Διότι οι οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέκτησαν μια νίκη το 2000 και πρέπει να έχουμε μοιρασμένες ευθύνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι έξω από την πατριαρχική κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένα κόμμα με συγκεκριμένους θεσμούς φυσικά και
εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία έχουμε μια συγκεκριμένη δομημένη κοινωνία, μια κοινωνία που έχει φτιαχτεί από τους άντρες για τους άντρες, και σήμερα δείχνει όλες τις επιφυλάξεις που ακόμη μπορεί να έχει η εν λόγω κοινωνία στα θέματα ισότητας ανδρών γυναικών. Θα ήθελα εγώ να αναφέρω κάποιες σκέψεις που είχαμε στην ιδεολογική διαμάχη. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι δεν θέλουμε απλώς τον αγώνα για τον αγώνα. Πώς οι ανίκανοι μπορούν να μην επομίζονται ευθύνες, ή επίσης πώς μπορούν οι άνδρες να αφήσουν τη δική τους θέση στις γυναίκες. Όλες αυτές οι συζητήσεις μαζί με αντίστοιχες ιδέες έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, αλλά δεν θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ τις πλήρες μας ιδέες. Πρέπει να πω ότι εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ζητήματα ακόμη και στο εσωτερικό του δικού μας κόμματος. Δεν είμαστε στο περιθώριο της κοινωνίας φυσικά, και γι' αυτό νομίζω ότι ο διάλογος αυτός είναι εξαιρετικά καρθόδης όσο και σημαντικός. Επιπροσθέτως, ο διάλογος αυτός λαμβάνει χώρα εδώ και αρκετά χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το 1981, όταν οι σοσιαλιστές μάλλον ήρθαν στην εξουσία, όταν ο Μιτεράν ανέλαβε την εξουσία, η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών ψήφισαν υπέρ του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην εποχή εκείνη. Ωστόσο, δεν συμμετείχαν ποτέ, ήταν σε περιθωριοποιημένο ρόλο, δεν ανέλαβαν συγκεκριμένες ευθύνες κτλ. Πρέπει επίσης να δούμε το τι γίνεται σήμερα με την υπάρχουσα σοσιαλιστική κυβέρνηση, όπως και στο παρελθόν, αλλά πρέπει να τονίσω ότι στο κομμάτι της ισότητας υπήρχε συνασπισμός μεταξύ όλων των δυνάμεων της αριστεράς για να προχωρήσουν τα πράγματα στο εν λόγω ζήτημα. Το ερώτημα που εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ συγκεκριμένο. Μα έχουμε μάλλον τώρα την ευκαιρία, καλούμαστε να αντιδράσουμε. Και πρέπει εμείς να φτάσουμε το διάλογο στο τέλος, διότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα η ισότητα σημαίνει μια ανακατάταξη για τους θεσμούς, για τα συνδικάτα κτλ. Ωστόσο, πρέπει εμείς να συνεχίσουμε τον αγώνα, οι γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν τη μάχη, και εμείς στη Γαλλία έχουμε ένα ανέκδοτο. Λέμε ότι θα μας πάρει ακόμα 100 χρόνια για να φτάσουμε στην πραγματική ισότητα, στους πραγματικούς κοινωνικούς θεσμούς. Με άλλα λόγια, στην Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή και αλλού. Όμως, πρέπει να τονίσω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε κίνητρο και θα πρέπει να προχωρήσουμε τη δική μας μάχη. Όπως και να έχει, το ζήτημα της ισότητας εκπροσωπεί για εμάς κάτι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τη δημοκρατία, έχει να κάνει με το σεβασμό της ιδιότητας του πολίτη αλλά και του πολίτη του ίδιου. Το ζήτημα της ίδιας της χειραφέτησης, το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών γυναικών είναι ένα κομμάτι του ίδιου puzzle, του ίδιου διαλόγου που θα επιτρέψει σε μια κοινωνία να μεταρρυθμιστεί. Χωρίς αυτό η κοινωνία μας, όπως εμείς το σκεφτόμαστε, η κοινωνία μας δεν θα μπορέσει ποτέ να προχωρήσει προς τα εμπρός όταν το ίμιση της κοινωνίας δεν θα συμμετέχει στην πρόοδο. Είναι ένας πραγματικός διάλογος αυτός που καλούμαστε να κάνουμε, μια πραγματική μάχη. Για παράδειγμα, εμείς βγαίνουμε από ένα συνέδριο το οποίο τελείωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και επανεπιβεβαιώθη στο καταστατικό το δικαίωμα στην ισότητα, η εφαρμογή του δικαιώματος της ισότητας, και συμπεράναμε ότι εάν η εθνική διεύθυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος υπερασπίζεται την ισότητα, ωστόσο σε δημοτικό επίπεδο πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα, διότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν εκπροσωπούν αυτή την ισότητα. Για παράδειγμα, μετά από αυτό το συμβούλιο είχαμε 16 ομόσπονδους γραμματείς, 16 δηλαδή γραμματείς ανά τη γαλλική επικράτεια, που είναι γυναίκες σε περιφερειακό επίπεδο, σε σύνολο 90 διαμερισμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμα. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που πρέπει ακόμη να επιληθούν, όπως για παράδειγμα οι διευθύντριες σε περιφερειακό επίπεδο, και νομίζω ότι εκεί κάναμε ένα βήμα πίσω. Όμως, σε μια κατάσταση κρίσης
είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες στο ευρύτερο περιβάλλον, διότι επομίζονται πάρα πολλά πράγματα και κάποιες φορές αρνούνται ακόμη και εκείνες τις ευθύνες. Είτε επειδή πιστεύουν ότι δεν βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων, είτε επειδή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε επειδή κάτι τέτοιο θα τους απέτρεπε από το να έχουν το χρόνο που επιθυμούν, διότι ταυτοχρόνως υπάρχει αυτός ο διάλογος με τους υπολείπους συντρόφους του κόμματος, αλλά και με το φεμινιστικό κομμάτι. Ένα λεπτό ακόμα, λέει η ομιλήτρια. Πάω γρήγορα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τους γαλλικούς θεσμούς. Δεν υπάρχει καμία κύρωση επί της ισότητας όταν η ισότητα δεν εφαρμόζεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά υπάρχει πολλής διάλογος, υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Οι γαλλικοί θεσμοί, να σας πω το εξής, το 2001 υπήρχε ο νόμος περί της ισότητας, ο οποίος εφαρμόστηκε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η εκλογή, στις εκλογές, δηλαδή οι υποψηφιότητες σε επίπεδο γυναικών, και εμείς επί τις μέρες μας δίνουμε μία μάχη εκεί, διότι υπάρχει και το κομμάτι της λίστας με μία εναλλαγή ανδρών γυναικών ή γυναικών ανδρών, κάτι που θα μας επιτρέψει να έχουμε μία αντιπροσώπευση. Ήδη στις 48% τώρα σε δημοτικό και κοινοτικό επίπεδο έχουμε μία αντιπροσώπευση. Ωστόσο, εκεί που υπάρχουν οι μεγάλες ευθύνες, βάσει νόμου, είναι η Εθνοσυνέλευση, είναι το Κοινοβούλιο. Εκεί μιλάμε για μία ψηφοφορία και έχουμε 150 μόλις βουλευτές. Άρα η μάχη του Κομμουνιστικού Κόμματος σήμερα είναι να έχει αναλογική, να υπάρξει αναλογική αντιπροσώπευση σε κάθε πεδίο, σε εθνικό, σε περιφερειακό επίσης επίπεδο, και να ζητήσει ένα συγκεκριμένο καταστατικό επί των αιρετών, διότι εμείς δεν επιθυμούμε κάτι τυποποιημένο, αλλά θέλουμε μία πνοή για τη δημοκρατία, και αυτό σημαίνει μία πνοή στις λίστες, μία πνοή στη δυνατότητα εκλογής. Εμείς επιθυμούμε να υπάρχει ένα τέτοιο καταστατικό αιρετών, κάτι που θα μας επιτρέψει να έχουμε μία πραγματική δημοκρατία. Θέλουμε ένα καταστατικό που θα προστατεύει επίσης τον αιρετό, έτσι ώστε μετά τη δική του θητεία να μπορεί να ξαναβρει τη δική του εργασία. Σήμερα, με άλλα λόγια, στην Εθνοσυνέλευση ή και στη Γερουσία έχουμε όλο και λιγότερη αντιπροσώπευση σε επίπεδο εργατών, διότι εκείνοι ζουν σε ένα επισφαλές περιβάλλον. Οι συνθήκες είναι επισφαλείς για τους εργάτες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Αυτό ήταν το πρώτο μου σημείο. Εύχομαι να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, μια συζήτηση αργότερα, στο δεύτερο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Je souhaite qu'on réintervenir au deuxième point.